Τα στρατεύματα του Κιέβου το 2022 πέτυχαν μερικές εξαιρετικές και σημαντικές επιτυχίες στο πεδίο της μάχης. Η ελπίδα ήταν μεγάλη προς το 2023 ότι αυτές οι νίκες θα άνοιγαν το δρόμο για την τελική νίκη στον πόλεμο. Δυστυχώ, η ανώτερη ηγεσία τη Ουκρανία υπέφερε από έναν συνδυασμό κακών αποφάσεων, υπερεκτίμηση τη δική του ικανότητα και δυστυχώ υπερεκτίμηση τη αποτελεσματικότητα του δυτικού στρατιωτικού εξοπλισμού. Τον Ιανουάριο, ο Πούτιν αύξησε τι επιθετικές επιχειρήσεις σε όλη τη γραμμή του μετόπου των χιλίων χιλιόμετρων για να διατηρήσει την πίεση στην Ουκρανία, με έμφαση στι δίδυμες πόλεις Σολεντάρ και Μπαχμούτ. Σε αντίθεση με τον ρωσικό στρατό γενικά, ο Πούτιν επέλεξε να δώσει αυτή τη μάχη στη Βάγνερ και ήταν εδώ που η Ουκρανία έκανε το πρώτο τη σημαντικό λάθος το 2023. Το Μπαχμούτ ήταν μια μεσαίου μεγέθου πόλη περίπου 70.000 κατοίκων. Είχε κάποια τακτική σημασία για όποιον το κατήχε, αλλά από μόνο του δεν μπορεί να θεωρηθεί κρίσιμο ούτε σε επιχειρησιακό επίπεδο. Για μήνε, ανώτεροι ηγέτες των ΗΠΑ προειδοποιούσαν τον Ουκρανό Πρόεδρο ότι η μάχη στο Μπαχμούτ δεν ήταν νικηφόρα και ότι θα έπρεπε να μετακινηθεί σε άλλε αμυντικέ θέσει. Όχι μόνο αρνήθηκε να αποσυρθεί σε ανώτερη θέση μάχης, αλλά διέταξε τους άντρες του να μην εγκαταλείψουν ούτε ένα κτίριο, αναγκάζοντάς τους να πολεμήσουν μέχρι θανάτου. Το Μάιο του 2023 ο Ζελένσκι έπεσε σε πολύ δαπανηρά λάθη με στρατηγικές επιπτώσεις. Όχι μόνο η Ουκρανία ξόδεψε αναντικατάστατου πόρου για την υπεράσπιση μια στρατηγική σημασία πόλη, αλλά έχασε επίση κρίσιμε ταξιαρχίε για την αντεπίθεση. Δυστυχώ, μόλι ξεκίνησε η αντεπίθεση τον Ιούνιο, τα λάθη συνεχίστηκαν. Πολλοί ήταν αυτοί που υποστήριζαν μήνε πριν από την έναρξη τη αντεπίθεση ότι ήταν σχεδόν αδύνατο για την Ουκρανία να μεταμορφωθεί μέσα σε λίγε εβδομάδε ή μερικού μήνε εκπαίδευση και με εξοπλισμό του ΝΑΤΟ. Η Ουκρανία υποφέρει επίση από χρόνια έλλειψη ικανότητα αεράμινα, ανεπαρκή αριθμό βίδων πυροβολικού, ανεπαρκή συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, έλλειψη πυράβλων και ίσω, το πιο κρίσιμο από όλα, μόλι το 25% τη ικανότητα αποναρκοθέτηση που απαιτείται. Η Ουκρανία τώρα, στον τρίτο μήνα, έχει κολλήσει στο μέτωπο τη Ζαπορίζια και έχει χάσει κάποιο έδαφο στο βορρά, στην περιοχή Κουπιάνσκ. Πιθανότατα θα ξεμείνει από άνδρε, πολύ πριν φτάσουν ακόμη και του ενδιάμεσου στόχου τη. Η ψυχρή σκληρή αλήθεια στον πόλεμο μεταξύ Ρωσία και Ουκρανία σήμερα είναι ότι η επίθεση τη τελευταία στιγμή τη Ουκρανία απέτυχε και καμία περιστροφή δεν θα αλλάξει το αποτέλεσμα. Η Ουκρανία πέτυχε για εντελώ προβλέψιμου λόγου με βάση τι βασικέ αρχέ μάχη που δεν υπόκεινται σε αισιοδοξία, ευσεβεί πόθου ή περιστροφέ. Το ερώτημα, ωστόσο, είναι τι πρέπει να κάνουν τώρα οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε και να πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.